επιμονή της όμως τελικά τα καταφέρνει και το θέαμα είναι απολαυστικό. Καλύτερο πάντως σας το αφήσαμε για το τέλος για να δροσιστείτε. Τελικά, πώς σου φάνηκε το flyboard? Εκεί έχω πάει πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Δεν κάνε άλλο. Έχω πολύ ξύλο. Είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αίσθηση. Πολύ το ευχαριστήθηκα, ρε Μαγκάκι. Μάγκα, μάλλον σκέτο. Είσαι για αυτά όμως γεννημένη. Τι να πω. Είναι δύσκολο. Τι να πω. Να σας πω κάτι. Βγαίνει άβαφη μπροστά μας. Πνίγεται πριν το μισό σαρονικό. Βγαίνει, λέει, έχω φάει ξύλο. Καθαρίες παλιότερα την κυνηγούσανε. Άντρας. Άντρας με τα όλα του. Τα έχει κάνει όλα. Τι είναι. Μετά λέει, καθίστε. Θυμάται την κοκεταρία της. Μισό λεπτό λέει να φτιάξει το μαλλιά μου. Κάνει και βγαίνει ο Κατσουλίνος από πίσω. Ούτε τρυποκάρι. Θα το φτιάξουμε τώρα το μαλλί. Ελεονόρα, τα έφτιαξε. Θα το φτιάξουμε τώρα. Τα έφτιαξε τα μαλλιά, μην είναι ήσυχη. Θέλω να σα πω το εξή, παιδιά. Αυτό πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε. Είναι όλα τα λεφτά. Σου δίνει μια τρομερή αίσθηση. Βέβαια. Δύσκολο μου φάνηκε εμένα. Εμένα με αφήσανε επίτηδες έτσι και οι φίλοι μου λέγανε στο ψηλό, έλεος του Θεού, ήταν στο πλαίσιο του στοιχήματος. Οπότε μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι άμα σηκώνεις το χέρι ψηλά, φεύγεις πίσω με την πλάτη και σκάς κάτω σαν το καρπούζι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έφαγα πάρα πολύ ξύλο, η αλήθεια. Ναι, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Πρέπει να έχει το σώμα σου. Δηλαδή, τρικέφαλος, δρακέφαλος, πρέπει να είσαι γυμνασμένος. Θέλει λίγο να είσαι λίγο ντουβάρι, νταμάρι, αλλά οκ. Θέλω να πω βέβαια ότι μετά ένας άλλος φίλος μου που έκανε, ο οποίος είναι προ, ας πούμε, εντάξει, χόρευε πάνω στο πράγμα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν το έβαλε για να μην φάνει ότι δεν ξέρω. Αλεξάνδρα μου. Μέχρι τάβλη είναι το σπόρο που αγαπώ. Μέχρι εκεί, στο τάβλη, ξέρεις, καθιστώ. Μέχρι τάβλη είναι το σπόρο που αγαπώ. Τι, αυτό που φαίνεται, πρέπει με το που πέφτεις μέσα στη θάλασσα να πονάει το σώμα σου όλο. Είναι σαν να πέφτεις σε τσιμέντο. Έχεις αυτή την αίσθηση. Αλλά πρέπει να είσαι σούπερ γυμνασμένος.